Αυτοψία πραγματοποίησε σήμερα η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας της Άσπρες Πεταλούδες μετά από κάλεσμα του Προέδρου του Ιδρύματος. Τα προβλήματα τα οποία ανέκυψαν στην ευρύτερη περιοχή αρκετά από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, ενώ όγκος σκουπιδιών παραμένει στο σημείο και στη γέφυρα που οδηγεί στις Άσπρες Πεταλούδες. Βρισκόμαστε στις Άσπρες Πεταλούδες, πιο συγκεκριμένα στην περιοχή που στεγάζονται οι εγκαταστάσεις τους. Εγκαταστάσεις που επλήγησαν τόσο από τις καταστροφικές πλημμύρες Ντάνιελ και Ελάιας. Πριν λίγο σε δηλώσει στην κάμερα του Άστρα, τοποθετήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Άννα Μαρία Παπαδημητρίου για να τονίσει ότι πρώτο μέλημα της περιφέρειας είναι να αποκατασταθούν οι ζημιές και το οίκημα να είναι ασφαλές. Σήμερα ήρθα να επισκεφτώ το Ίδρυμα Άσπρες Πεταλούδες, το οποίο έχει υποστεί ζημιές μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, και να δω τα έργα στον ποταμό Ξηριά και ειδικά στη γέφυρα, η οποία έχει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, δηλαδή πολλά σκουπίδια, τον τρόπο που θα τους αποζημιώσουμε εμείς ως περιφέρεια, και επίσης να δω και τις εργασίες αποκατάστασης αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στον ποταμό Ξηριά. Επίσης να δούμε τη γέφυρα, όπου έχουν καταστραφεί τα κυκλειδώματα και υπάρχουν και πάρα πολλά σκουπίδια επάνω. Πλέον μπορούμε να επέμβουμε, να το εγκαθαρίσουμε και να αποκαταστήσουμε τα κυκλειδώματα στην προτέρα μορφή, διότι έχει ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα και αμέσως προσεχές διάστημα, εντός των ημερών, θα έρθει ο εργολάβος να τα καθαρίσει. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος ευχαρίστησε πάντως την Αντιπεριφερειάρχη και τόνισε ότι σαφέστατα πρέπει να γίνουν ενέργειες για την αποκατάσταση στο σημείο. Σε μετά χρόνο ήρθε επιτόπου η ίδια. Πραγματικά με συγκίνησε η παρουσία της. Ευχαριστώ όλους, δεν έχουμε κανένα παράπονο και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Ποια είναι τα προβλήματα που θα επιληφθεί η περιφέρεια? Η περιφέρεια είναι για την περίφραξη. Έχουμε κάνει τα σχετικά δικαιολογητικά, γιατί όπως έχει πει το τυχείο από κάτω, το έχει θάψει το ποτάμι, είναι γύρω στα 180 μέτρα. Έχουν μήκους, λοιπόν, και 3 μέτρα, 4 μέτρα ύψος. Τώρα γίνει η περίφραξη, εγώ δεν είμαι και μηχανικός, γίνει συμπαγή ένα όλα και θέλω να κάνουμε την περίφραξη. Ωραία. Και πάλι ευχαριστώ την κυρία την Περιφερειάρχη και όλο το επιτελείο. Και εύχομαι καλή δύναμη να έχουν για το έργο που έχω αναλάβει. Το μήνυμα πάντως της Αντιπεριφερειάρχη είναι ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου χρειάζεται και στον τομέα που της αναλογεί η ευθύνη, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επίλυση προβλημάτων.